Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Συνεδρίασε το τακτικό συντονιστικό όργανο, όπως γίνεται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου και μάλιστα ένα χρόνο μετά τον Ιαννό, σε επίπεδο Μαγνησίας. Η αντιπεριφερειάρχης κυρία Κολυνδρίνη αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία τα οποία τέθηκαν και μίλησε για άψογη συνεργασία, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε περιφέρεια, δήμους αλλά και κάθε αρχή. Η συνεδρίαση έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Από το Λιμεναρχείο του Βόλου, να σας αναφέρω ότι υπάρχει ετοιμότητα σε προσωπικό και μέσα για να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί. Βασικοί άξονες που πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι η μη επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ο καθένας πλέον και με τόση εμπειρία που έχουμε ξέρει τι πρέπει να κάνει, άμεσος συντονισμός, εγκαιρότητα, πρέπει να παρεμβαίνουμε άμεσα, ανοιχτά τηλέφωνα, μητρώ μηχανημάτων. Τι σημαίνει μητρώ μηχανημάτων? Σημαίνει ότι μπορώ να παρέμβω την ίδια στιγμή που πάει να συμβεί το γεγονός με μηχάνημα που έχω εκεί. Έχουμε εγγεγραμμένους συντοπίτες μας που διαθέτουν μηχανήματα και το είδος των μηχανημάτων, άρα παρεμβαίνουμε χωρίς να χάσουμε χρόνο. Σε επίπεδο πρόληψης έχουμε κάνει και οριοθετήσεις, διευθετήσεις και καθαρισμούς χυμάρων και διαγραμμίσεις και αποψηλώσεις και αντιπλημμυρικά έργα. Όλα τα έργα που γίνονται μετά την καταστροφή, είτε του Ιαννού, είτε του Πηλίου, είτε του Σκοπέλου, είναι όλα αντιπλημμυρικά με θωράκιση της περιοχής. Ποια είναι όμως τα προβλήματα, οι μελανά σημεία που υπάρχουν? Υπάρχουν γραφειοκρατικές δικλείδες οι οποίες μας απαγορεύουν το να είμαστε γρήγοροι. Γι' αυτό το λόγο σκεφτείτε ότι τον αποχιονισμό και τη διαδικασία την ξεκινάμε ένα χρόνο πριν, για να φτάσουμε να έχουμε ανάδοχο τώρα. Δηλαδή, χρειάζεται μια εμπειρία, διαφορετικά βρίσκεσαι μπροστά σε προσπέλαστα προβλήματα. Υπάρχει υποστελέχωση. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε δικά μας μηχανήματα, γιατί δεν έχουμε χειριστές. Οπότε εκεί το λύνουμε με το να έχουμε τα μητρώα μηχανημάτων και τους ιδιώτες. Και υπάρχει και απουσία χρημάτων, έτσι. Αυτά τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για το επίπεδο της πολιτικής προστασίας είναι χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, άρα δεσμεύονται από έργα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα. Εν τω μεταξύ, στον απόϊχο της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην περιοχή της Κρήτης, την 3η 5 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας Μαγνησίας και Σποράδων με θέμα σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.